Μέχρι πότε, κυρία Κυριάκου? Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Η παράταση δόθηκε μέχρι τις 8 Οκτωβρίου. Υπάρχουν οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις? Όχι, μένουν τα μέτρα όπως είναι τώρα στο διάταγμα, με σκοπό να δοθεί περισσότερος χρόνος να αξιολογηθούν σωστά με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν οι επιδημιολογικοί δείκτες, και θα γίνει εκ νέου για να ξέρουμε, να δούμε και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την επαναλειτουργία των σχολείων και να αποφασιστεί στις αρχές Οκτωβρίου πώς θα προχωρήσουμε το φθινόπωρο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ουσιαστικά για τη χορήγηση της τρίτης δόσης. Οι αριθμοί τι λένε καταρχήν, πριν πάμε να δούμε τι θα γίνει με τα άτομα 86 ετών και άνω. Ναι, μέχρι και χθες έλαβαν την τρίτη δόση 3.495 άτομα. Από αυτά τα 2.068 είναι διαμένοντες και εργαζόμενοι σε οίκους ευγυρίας. Άλλα 630 άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες που έχουν αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για τη χορήγηση της τρίτης δόσης έχουν ήδη εμβολιαστεί. 781 επαγγελματίες υγείας στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ και άλλοι 16 επαγγελματίες υγείας που από τον ιδιωτικό τομέα που μπορεί να είναι είτε φαρμακοποιοί, είτε οδοντίατροι, είτε όλες αυτές οι ομάδες που είχαν εμβολιαστεί κατά την πρώτη φάση μέχρι 31 Μαρτίου. Μάλιστα. Άρα τώρα, αυτό με τα 86 ετών και άνω, πού πάνε οι πολίτες, πώς θα λειτουργήσει? Ναι, από αύριο και εν αναμονή της ολοκλήρωσης των τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία της πύλης εμβολιασμού για διευθέτηση ραντεβού για την τρίτη δόση, για να μην χάσουμε άλλο καιρό, αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν τα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης εμβολιασμού, τα walk-in, που λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες. Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα κέντρα σε όλες τις πόλεις, έτσι ώστε σε πρώτη φάση να μπορούν να εμβολιαστούν με τρίτη δόση τα άτομα ηλικίας 86 ετών και άνω, και σταδιακά και ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα δούμε ότι θα υπάρχει από τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας, θα προχωρούμε πιο κάτω με τις υπόλοιπες ηλικίες μέχρι να φτάσουμε στα 65 έτη, που ήταν και η απόφαση. Τώρα, 86 ετών και άνω, πόσοι συμπολίτες μας είναι σε αυτή την ηλικία? Είναι γύρω στις 8.500. 8.500, άρα βρίσκουν έναν άνθρωπο που μπορεί να τους μεταφέρει, ήδη αν οδηγούν, αν έχουν άδεια, πάνε στα κέντρα αυτά, κάνουν το εμβόλιο της τρίτης δόσης. Και εδώ με ρωτάνε ποια είναι τα κέντρα. Υπάρχουν κέντρα παντού σε όλη την Κύπρο, σωστά? Ναι, είναι στη Λευκοσία, είναι στην κρατική έξεση στο κέντρο Β και στο κέντρο Υγείας Λατσιών. Στη Λεμεσό είναι στο κέντρο Υγείας Λινόπετρας και στη Σπύρος Κυπριανού κέντρο Β. Στη Λάρνακα είναι στο λιμάνι στο κέντρο Β και στην Πάφο είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στην Αμόχωστο αντίστοιχα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, και παράλληλα εξετάζουμε εάν μπορεί να λειτουργήσει και στο νοσοκομείο Κυπερούντας για να εξυπηρετηθούν και οι κάτοικοι των περιοχών. Μάλιστα. Άρα από αύριο αυτό, σωστά, από αύριο. Από αύριο 8 το πρωί. Μάλιστα. Μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα είναι Δευτέρα με Πέμπτη τα κέντρα για τρίτες δόσεις για τους ηλικιωμένους. Ο κόσμος καλείται να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις που θα εκδίδουμε, διότι όπως σας είπα θα κατεβαίνουμε κάτω-κάτω στις ηλικίες. Δεν υπάρχει λόγος οι πολίτες να συνοστίζονται από το πρωί στα εμβολιαστικά κέντρα, διότι υπάρχει επάρκεια εμβολίων. Δεν υπάρχει πρόβλημα να εξυπηρετηθούν όλοι, άρα μπορούν καθ' όλη τη διάρκεια που θα λειτουργούν τα κέντρα αυτά να προσέρχονται, έτσι ώστε να αποφεύγεται και η δική τους ταλαιπωρία. Άρα θα αφήσετε κάποιες μέρες 86 ετών και άνω και ανάλογα θα βλέπετε και θα προχωράτε όπως γινόταν με τον υπόλοιπο εμβολιασμό. Λοιπόν, άρα ακριβώς. Όλοι που με ρωτάτε για διάφορες ηλικίες, περιμένετε την κυρία Μαργαρίτα Κυριάκου, εκδίδει ανακοινώσεις σε ταχτά χρονικά διαστήματα και θα σας λέει πότε θα έρθει η ηλικία σας και πού θα πάτε. Άρα μην βιάζεστε.
εσείς που είστε 70-72, κάντε λίγη υπομονή. Τώρα, όχι, για τους μαθητές που... Όχι, να προχωρήσουμε τάχιστα, κύριε, ναι, Κυριάκου, για να, να προχωρήσει η θωράκιση του πληθυσμού. Εντάξει. Τώρα, αν πρέπει να περάσει και ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τώρα αν πέρασαν ένας μήνας ή δύο, καλό θα ήταν πριν κάνουν την τρίτη δόση να ρωτήσουν και τον προσωπικό τους γιατρό, σωστά? Όχι, φυσικά, να το ξεκαθαρίσουμε και ευχαριστώ που το θέτετε, αυτή τη στιγμή θα εμβολιαστούμε τρίτη δόση ως άτομα της ηλικίας που ανακοινώνουμε κάθε φορά, ως άτομα έχουν λάβει τη δεύτερη δόση του εμβολίου τους, μέχρι τις 31 Μαρτίου. Δηλαδή, αν κάποιος είναι, για παράδειγμα, 88 ετών, αλλά εμβολιάστηκε με τη δεύτερη δόση τον Ιούνιο, δεν θα εμβολιαστεί τώρα ξανά με την τρίτη δόση. Θα πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα 6 μηνών. Άρα, αν είστε 86 ετών και εμβολιαστήκατε πριν από 2 μήνες, δεν θα πάτε τώρα, θα περιμένετε να κλείσουν 6 μήνες. Άνθρωπος 72 ετών, του είπαν σε 2 μήνες όχι. Θα περιμένει να γίνουν 6 μήνες και μετά να πάρει την τρίτη δόση. Σωστά? Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, για τα παιδιά που εμβολιάζονται και είναι μαθητές στα σχολεία, τι γίνεται τις μέρες που λείπουν, που θα πάνε για εμβόλιο? Ναι, ήταν μια άλλη απόφαση σημερινή του Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εμβολιαστούν για να δημιουργήσουμε και ασφαλείς συνθήκες στα σχολεία. Αποφασίστηκε σήμερα ότι όσα παιδιά επιθυμούν να εμβολιαστούν, 12 με 17 ετών δηλαδή που είναι μαθητές, θα μπορούν να απουσιάσουν από το σχολείο τις 2 μέρες, δηλαδή για την πρώτη και για τη δεύτερη δόση του εμβολίου, θα μπορούν να απουσιάσουν και οι 2 αυτές οι μέρες θα είναι επιπλέον των ετήσιων προκαθορισμένων δικαιολογημένων ημερών απουσίας των μαθητών. Δηλαδή θα πρέπει να προσκομίζουν στο σχολείο τους την κάρτα εμβολιασμού, έτσι ώστε να τους δικαιολογείται η απουσία τις 2 εκείνες μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, 180.000 εμβόλια έρχονται κατά διαστήματα. Το κομμάτι με τα εμβόλια αυτά, πώς θα το ξέρουμε, ποιος θα εμβολιαστεί, πού και πότε? Θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις όπως είχαμε πει χθες. Θα αρχίσει ο εμβολιασμός στα ιατρία των προσωπικών γιατρών. Είναι η ίδια διαδικασία που εφαρμόσαμε και πέρσι. Παραλάβαμε ήδη 60.000 εμβόλια. Παραλαμβάνουμε άλλες 50.000 αυτή τη βδομάδα, αύριο ή μεθαύριο το πιθανότερο. Και θα αρχίσει η διανομή μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στα ιατρία των προσωπικών γιατρών και από εκεί και έπειτα οι προσωπικοί γιατροί θα επικοινωνούν με τους δικαιούχους τους που ανήκουν στις ηλικίες που θα καθοριστούν για να προγραμματίσουν, θα κάνει ο κάθε γιατρός εν πάση περιπτώσει το δικό του πρόγραμμα για να εμβολιάσει. Άρα θα μας πείτε λεπτομέρειες και στην πορεία. Κινητές μονάδες για rapid test στα δημοτικά, πότε? Από αύριο, ναι, θα αρχίσουν δειγματοληπτικά σε σχολεία να πηγαίνουν οι κινητές μονάδες. Θα απευθύνονται σε μαθητές μόνο. Τα παιδιά που επιθυμούν να εξεταστούν θα μπορούν να το πράξουν. Έχει ήδη κοινοποιηθεί το πρόγραμμα μέσω του Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία. Θα μπορούν να το πράξουν, ομένου ότι θα έχουν τη συγκατάθεση από τους γονείς τους, την οποία θα χρειαστεί να προσκομίσουν μόνο για μία φορά. Είναι άλλος ένας τρόπος για να διασφαλίσουμε κατά το δυνατό ασφαλέστερες συνθήκες εντός των σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα στα δημοτικά, που ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν έχουν προς το παρόν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. Άρα είναι, αν θέλετε, και σε πιο μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαργαρίτα Κυριάκου. Καλή συνέχεια.